Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Στάνος Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι έγινε, είσαστε. Υπάρχει δικτατορία μνημονίου, υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος, είναι η 17η Νοέμβρη σημαντικότερη από την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Για πείτε μας, τι έχει γίνει με την κυβέρνηση. Επειδή πολλές φορές δεν είναι θέματα νομικής, είναι θέματα κοινής λογικής. Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα συνολικά, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να έχει φέρει αντίρρηση, έχει συμφωνήσει ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για το lockdown είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Όχι μόνο έχουν συμφωνήσει, σας κατηγορούσα ότι τα πήρατε και αργά κιόλας. Τα πήραμε και αργά. Ναι. Τι λένε λοιπόν αυτά τα μέτρα? Αυτά τα μέτρα μεταξύ άλλων μας απαγορεύουν τη μετακίνηση. Το βασικότερο συνταγματικό δικαίωμα από τα βασικότερα που είναι η ελεύθερη μετακίνηση εντός ελληνικής επικράτειας και μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να μετακινηθείς καθόλου ή τις επόμενες ώρες μετακινείσαι στέλνοντας SMS για συγκεκριμένους λόγους. Τώρα απευθύνομαι στη λογική του κάθε ανθρώπου. Αν αυτό είναι συνταγματικά ανεκτό και συμφωνούμε όλοι, είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτό κάτι μικρότερης αξίας πράγμα, δηλαδή το να συγκεντρωθούμε όταν δεν μπορούμε να μετακινηθούμε και πρέπει να στείλουμε μήνυμα και αυτό είναι συνταγματικά ανεκτό, θα συζητήσουμε το να συγκεντρωθούμε? Διότι με αυτή τη λογική, κύριε Τζένο, όποιος θα ήθελε να κάνει λειτουργία κάθε Κυριακή, που αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, θα λέγανε ότι κάνουμε συνάθρηση όπως έχουμε δικαίωμα από το Σύνταγμα κάθε Κυριακή έξω από την Εκκλησία. Το ίδιο θα κάνανε την 28 Οκτωβρίου, το ίδιο θα κάνανε την 25 Μαρτίου. Μιλάμε για έναν λαό που δεν γιόρτασε το Πάσχα, δεν γιόρτασε τις εθνικές εορτές. Το θεωρούσαμε αυτονόητο ότι δεν θα τις γιορτάσουμε με τον τρόπο που συνηθίζαμε, δηλαδή με παρελάσεις και να συγκεντρωνόμαστε, να βλέπουμε τον κόσμο ή να συγκεντρωνόμαστε τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο και καθόμαστε να ανοίξουμε μια συζήτηση που ενώ έχουμε δεχτεί ότι όλα αυτά είναι συνταγματικά ανεκτά στα πλαίσια της δημόσιας υγείας, για το αν, αν θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα και για τη γιορτή του Πολυτεχνείου είναι χούντα και αντισυνταγματικά. Δηλαδή εδώ πέρα πια δεν είναι θέμα νομικής επιστήμης, είναι θέμα κοινής λογικής. Έχουμε νεκρούς, έχουμε διασωληνωμένους, έχουμε lockdown. Να θυμηθούμε ότι την 28 Οκτωβρίου δεν είχαμε lockdown. Δηλαδή δεν έγιναν συγκεντρώσεις παρόλο που δεν υπήρχε lockdown και μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν ανεύθυνοι που θεωρούν ότι είναι σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης η δημόσια υγεία. Διότι κύριε Τζένο, ένας που πιστεύει ότι υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα εν μέσω του κινδύνου της δημόσιας υγείας, συνταγματικό δικαίωμα υπάρχει, αλλά αν δεν μπορεί να περιοριστεί αυτό το συνταγματικό δικαίωμα εν μέσω της πανδημίας, δεν είναι δυνατόν να αρνηθεί και μια πορεία κάποιου άλλου για άλλον λόγο που θα την κάνει σε 2 και 3 μέρες. Άρα στην πραγματικότητα δεν θέλει να παίρνουμε καθόλου μέτρα και να είμαστε χήμα μέσα στην πανδημία. Φαντάζομαι ότι αυτό και αυτή η σύμπραξη, όχι, από ό,τι βλέπω δεν είναι μόνο των κομμάτων της αριστεράς, δηλαδή δεν είναι μια σύμπραξη μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του ΜΕΡΑ25, απήχε το ΠΑΣΟΚ από τη συγκεκριμένη κίνηση. Βλέπω όμως να είναι και από άλλους χώρους. Υποκρύπτει κάτι άλλο, κύριε Πλεύρη, διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν φωνές και το βλέπουμε όχι μόνο στην περίπτωση της επετείου της 17 Νοέμβρη, το βλέπουμε και στους χειρισμούς, το βλέπουμε της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, στην κριτική που δέχεστε, το βλέπουμε και στο γεγονός ότι υπάρχουν φωνές οι οποίες προσπαθούν με κάποιο τρόπο να σπείρουν, αν θέλετε, το διχασμό, τη διχόνοια. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λογική, κάποιο σχέδιο, κάποια προσπάθεια να υπάρξει, αν θέλετε, μια αποσταθεροποίηση? Και το λέω αυτό διότι σε μια αποστροφή στο λόγο του ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή, απευθυνόμενος στον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Τσίπρα, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι επί της ουσίας αυτό που ζητάτε είναι να συγκυβερνήσουμε και ότι δεν θα απέχει πολύ η στιγμή που θα ζητήσει ίσως να κάνουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πρόσεχε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνολικά η αντιπολίτευση έχει επιλέξει στη δεύτερη φάση της πανδημίας να ανεβάζει τόνους, να κλιμακώνει και να κάνει μια στήρα αντιπολίτευση που στο τέλος της ημέρας δεν καταλαβαίνουμε προς τα που πηγαίνει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά γιατί δεν έχετε πάρει μέτρα, από την άλλη πλευρά γιατί κλείνετε την οικονομία. Από τη μία πλευρά γιατί επιτρέπατε στις εκκλησίες παραπάνω να λειτουργούν, από την άλλη πλευρά γιατί δεν αφήνετε τις πορείες. Κλιμακώνοντας λοιπόν αυτή την
αντιπαράθεση και βλέποντας κατά την άποψή μου ότι δεν υπάρχει πεδίο σοβαρής αντιπολίτευσης σε αυτό το τμήμα, όπως άλλωστε δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις όπως κινούνται, γυρίζει στα αριστερά αντανακλαστικά που έχουν να κάνουν σε μια πολύ σημαντική επέτειο όπως είναι η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου και αν θέλετε και για την αριστερά μια προσπάθεια αυτή την επέτειο όλο αυτό το διάστημα να την καπηλεύεται, διότι από την αριστερά έχει βγει πολλής κόσμος που έχει κάνει καριέρα μόνο και μόνο επειδή ενδεχομένως πέρασε απ' έξω χωρίς να έχει συμμετάσχει και στους αγώνες του Πολυτεχνείου, αλλά απλώς μόνο και μόνο επειδή κατ' επίφαση βρισκόταν, έχει καταφέρει να κάνει πολιτική καριέρα. Στηρίζοντας λοιπόν σε αυτό το συμβολικό για την αριστερά γεγονός που, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ένα γεγονός που αφορά όλους τους Έλληνες και όχι μόνο την αριστερά, αλλά προσπαθεί να ανεβάσει τόνους με κλιμάκωση σε ένα τέτοιο επίπεδο και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι επενδύουν αυτήν την ημέρα να συμβούνε και πράγματα περαιτέρω έντασης προκειμένου να προσπαθήσουν να χρεώσουν στην κυβέρνηση τι να χρεώσουν, ότι ό,τι έκανε για όλη τη διάρκεια της πανδημίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας το κάνει και για την επέτειο της 17ης. Τι λέτε δηλαδή, ότι κάποιοι προσπαθούν με αυτή τη ρητορική να βάλουν φωτιά και θέλουν επεισόδια, να δημιουργήσουν επεισόδια, να δημιουργήσουν δηλαδή... Πάντως κλιμάκωση σίγουρα. Τι σημαίνει κλιμάκωση? Μπορεί να έχει διάφορα επίπεδα. Ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης αρέσκεται και ωραίγεται αύριο το πρωί να τον συλλάβουν. Έχει βγει, έχει καλέσει την αστυνομία να τον χτυπήσει. Βέβαια, να σας θυμίσω ότι ο κύριος Βαρουφάκης λεονταρισμούς έκανε και στους λιμενικούς της Αίγινας και μετά ερχόταν μέσα στη Βουλή παρακαλώντας ουσιαστικά, στέλνοντας ένα υπόμνημα ότι δεν πρέπει να έρθει η ασυλία του. Δηλαδή, όχι παρακαλώντας, να το θέσω σωστά, αλλά ετούμενος να μην έρθει η ασυλία του. Δηλαδή από τη μία πλευρά λεονταρισμοί, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και από την άλλη πλευρά όταν είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη, μην αρέτε την ασυλία μου. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα που κάνει και ο κύριος Πολάκης. Φωνάζουμε, γαυγίζουμε, όταν έρχεται άρση ασυλίας, μην άρετε την ασυλία μου. Άρα ο κύριος Βαρουφάκης βλέπετε επενδύει σε αυτό, επειδή κατά βάση είναι εξαφανισμένος τελείως και δεν ασχολείται κανένας μαζί του, έχει βρει μια υπόσταση από αυτό. Οφείλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε να παίξει και στις δύο βάρκες, άμα τον δούμε. Από τη μία πλευρά προσπαθούσε να πει ότι αυτονόητα δεν πρέπει να γίνουν πορείες, γιατί αυτά έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά τώρα που βλέπει να τον ξεπερνά αριστερά αντανακλαστικά το κουκουέ με το Μέρα 25, έρχεται και αυτός να πάει στην κλασική του θέση, που είναι η θέση ουσιαστικά της σύγκρουσης, η θέση του λαϊκισμού. Εντάξει, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος νομίζω ότι οι νόμοι σε αυτήν εδώ τη χώρα μπορεί να εφαρμόζονται για όλα τα κόμματα, αλλά δεν πρέπει να εφαρμόζονται για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό λοιπόν όλο το πλαίσιο κλιμάκωσης δεν θα πω ότι έχει στόχο αποσταθεροποίηση, αλλά σίγουρα έχει στόχο να γυρίσει μια κουβέντα σε άλλα θέματα από το να μείνουμε ενωμένοι όπως θέλει ο ελληνικός λαός προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Χθες, κύριε Τζένο, είχαμε 71 νεκρούς και 390 διασωληνωμένους. Και επειδή ακούω κριτική στην κυβέρνηση, λέει, τι έχετε να πείτε για μέσα οτιδήποτε, δεν έχει πεθάνει κανένας συμπολίτης μας επειδή δεν έχει δεχτεί φροντίδα θεραπείας, διότι ακριβώς το σύστημα υγείας με τα προβλήματα που έχει δεν έχει κρασάρει ούτε έχει χρειαστεί να μην διασωληνωθεί κόσμος που πρέπει να διασωληνωθεί. Αντί λοιπόν η κουβέντα να είναι πώς μέσα σε αυτόν το μήνα τον κρίσιμο που έχουμε θα περάσουμε τα προβλήματα ώστε να έχουμε μια ύφεση των κρουσμάτων και να επανέλθουμε σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, η κουβέντα θα περάσει σε ιδεολογήματα που στην παρούσα φάση δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Η πορεία για το Πολυτεχνείο δεν πρέπει να γίνει όχι γιατί υπάρχει μια ιδεολογική αντιπαράθεση για τις πορείες εν γέννη, για την πορεία του Πολυτεχνείου, όπως δεν έγινε 28 Οκτωβρίου, όπως δεν έγινε 25 Μαρτίου, όπως δεν γιορτάσαμε το Πάσχα, που και πάλι βγαίνανε κάποιες μειοψηφίες και λέγαν ότι έχει αιμονές η κυβέρνηση να μην γιορταστούν εθνικοί επέτειοι ή θρησκευτικές εορτές. Αντίστοιχα τώρα σε αυτούς, σε αυτές τις μικρές μειοψηφίες, τους σχεδόν ψεκασμένους που λέγανε αυτά τα πράγματα, έχουν προσθεθεί πλέον κοινοβουλευτικά κόμματα
που έρχονται να πούν ότι υπάρχουν μονές όταν συζητάμε για δημόσια υγεία. Ας σοβαρευτούν τέλος πάντων. Ωραία, και για να καταλήξουμε λοιπόν με δεδομένο ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης της αριστεράς έχουν εκφραστεί και συγκεκριμένοι, αν θέλετε, φορείς, ότι η πορεία θα επιχειρηθεί. Και ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το ερώτημα είναι το εξής λοιπόν. Ξεκινάει μία πορεία προς το Πολυτεχνείο. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και τι θα κάνει η κυβέρνηση? Η προσωπική μου θέση, που νομίζω ότι είναι και θέση που έχει εκφραστεί με ξεκάθαρο τρόπο από τα πιο επίσημα κυβερνητικά χείλη, είναι ότι η νομιμότητα θα εφαρμοστεί και προφανώς κανένας βουλευτής και κανένας πολιτικός δεν είναι υπεράνω των πολιτών. Εκτός αν κάποιοι νομίζουν ότι επειδή είναι βουλευτές έχουν δηλαδή περισσότερα δικαιώματα. Θα κόβει πρόστιμα δηλαδή η αστυνομία στους πρόστιμα βουλευτές. Πρόστιμα θα κόβει, και με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πιθανόν, που είναι θέμα βέβαια της δικαστικής εξουσίας, που εμένα μου κάνει εντύπωση που Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβγαλε μια ανακοίνωση, όχι για ποιο λόγο θα σας πω μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει ο αξιότιμος πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Όμως η συνταγματικότητα ή μη συνταγματικότητα ενός μέτρου κρίνεται από το φυσικό δικαστή και όχι από τα συνδικαλιστικά όργανα. Και όταν μια Ένωση Δικαστών παίρνει θέση, εμέσως πλέον σαφώς παρεμβαίνει στον δικαστή που θα κληθεί ενδεχομένως σήμερα, εάν κάποιος προσβάλλει τα μέτρα, να πάρει απόφαση. Γιατί καλά ακούμε για τις συνταγματικότητες, κύριε Τζένο. Περιμένω όμως τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, αν τολμούν να πάνε σήμερα που έχουν δικαίωμα στα δικαστήρια και να ζητήσουν αναστολή της απόφασης και να πάνε να υποστηρίξουν και να αναλάβουν το πολιτικό κόστος ότι επιθυμούν εν μέσω πανδημίας να γίνονται πορείες. Άρα λέτε, μισό λεπτό, λέτε λοιπόν, ας πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πάει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ας πάει το ΜΕΡΑ25 στα δικαστήρια. Αυτό είναι και να πει, για να ξέρουμε, είναι παράνομη η απόφαση της κυβέρνησης, και να πέσει. Και να δικαστήρια αν είναι ή δεν είναι. Άρα... Αλλά γιατί δεν τολμούν να πάνε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Σήμερα, εντός ημέρας θα πάνε τα πολιτικά κόμματα να υποστηρίξουν αυτές τις ανοησίες που λένε στις ανακοινώσεις ότι έχουμε χούντα. Πού να τα υποστηρίξουν? Στους δικαστές. Διότι, κύριε Τζένο, εάν γίνουν τελικά, όπως λέτε, οι πορείες αύριο, χωρίς να έχουν τολμήσει βέβαια να πάνε να προσβάλλουν το μέτρο, οπότε το μέτρο θα ισχύει, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν παρανομήσει και ενδεχομένως όχι μόνο διοικητικά και ποινικά. Διότι υπάρχει άρθρο του ποινικού κώδικα, όπως βλέπετε, για ένα πάρτι που μαζεύτηκαν 20 άτομα σε ένα ξενοδοχείο, μια 24χρονη της έχει γίνει φάκελος για παραβίαση των μέτρων. Άρα, αν μαζευτούν αύριο 150 και 200 άτομα, γιατί καλά λένε, κύριε Τζένο, ότι θα πάμε αντιπροσωπείες. Εάν έχουν συνταγματικό δικαίωμα να διαδηλώσουν αντιπροσωπείες και να κάνουν πορείες, δεν το έχει και ο κάθε πολίτης? Δηλαδή, αν ο κύριος Βαρουφάκης λέει, εγώ θα πάω με τους βουλευτές μου, δεν μπορούν να μαζευτούν και άλλα 200 άτομα να πάνε? Είναι, τα συνταγματικά δικαιώματα είναι μόνο για τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα? Εάν λοιπόν μαζευτεί τόσος κόσμος, αυτομάτως πλέον έχουμε και παραβίαση ποινικών μέτρων. Άρα λέτε και όταν ζητάμε, κύριε Τζένα, από 18χρονα παιδιά να μην μαζεύονται 10 σε ένα σπίτι για να πιούν μπύρες, τι θα πούμε σε αυτά τα 18χρονα παιδιά που θα βλέπουν 200 και 300 άτομα να κινούνται? Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι με το παράδειγμα που δίνουν ουσιαστικά δίνουν ένα συνολικό μήνυμα μητήρησης στο μέτρο? Άρα λέτε και ότι αν το υπόβαθρο τελείως άσχετο στην παρούσα φάση. Ωραία, άρα λέτε ότι αν βγουν λοιπόν βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητα σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, δηλαδή να κοπούν πρόστιμα, και οι εισαγγελείς να τσεκάρουν και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Αυτό όμως θα το κρίνουν οι εισαγγελείς, δεν θα το κρίνω εγώ. Ωραία, να σας ενημερώσω απλά, μια και το είπατε πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι το ΜΕΡΑ25 προσφεύγει στο ΣΤΕΖ την ακύρωση της απαγόρευσης πορείας του Πολυτεχνείου. Οπότε τώρα, προσέξτε, τώρα που προσφεύγει στο ΣΤΕ, για να καταλάβουν κάποιοι πώς λειτουργούν οι όροι της αστικής δημοκρατίας, θα πάει στο ΣΤΕ. Οι δικαστές λοιπόν, οι φυσικοί δικαστές, και όχι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο φυσικός δικαστής θα κριθεί να μας πει εάν είναι συνταγματικά νόμιμο αυτό που γίνεται ή όχι. Εάν λοιπόν βγει συνταγματικό νόμιμο, προφανώς οτιδήποτε λέγανε ως τώρα δεν ευσταθεί. Εάν βγει ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η απόφαση, τότε προφανώς θα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το δικαίωμα του συναθρίζεστε είναι ανώτερο της δημόσιας υγείας.
Συνεπώς, απλά και ωραία θα λυθούν από τον φυσικό δικαστή τα πράγματα χωρίς κραυγές. Τι θα κάνει όμως το Μέρα 25, απορία λέω εγώ, ή το ΚΚΕ ή ο κύριος Τσίπρας. Λέτε αν θα περιμένουν την... ότι, αν θα περιμένουν την απόφαση του ΣΤΕΛΕΤΕ. Βέβαια, δεν πρέπει να περιμένουν την απόφαση του ΣΤΕΛΕΤΕ για να δούμε τι θα πει. Ποιος κρίνει τη συνταγματικότητα? Όποιος ξυπνάει το πρωί και αποφασίζει να πει αν κάτι είναι συνταγματικό ή όχι. Πάμε σε στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας του πολιτεύματος, της δημοκρατίας. Η συνταγματικότητα θα κριθεί από τον φυσικό δικαστή. Ανατοκρίνει λοιπόν ο φυσικός δικαστής και να σεβαστούμε τις αποφάσεις. Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.